εκτόξευση του πληθωρισμού και ψαλίδι στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προβλέπει ο ΟΣΑ. Ο Βασίλης Τσεκούρας είναι κοντά μας και θα μας εξηγήσει Βασίλη αριθμούς και μεγέθη. Είναι δυσμενείς οι εκτιμήσεις που αναφέρει για την Ελλάδα ο ΣΑΣ, τον οποίο θα μεταβεί και αύριο και στο Παρίσι ο Υπουργός Οικονομικών ο Χρήστος Τσεκούρας για, για, τη σύνοδο του οργανισμού. Λέει λοιπόν ότι η ανάπτυξη στη χώρα μας φέτος Ματίνα θα είναι της τάξης του 2,8%. Είναι από τις πλέον χαμηλές εκτιμήσεις που έχουμε δει από όλους τους οργανισμούς. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει τοποθετήσει την ανάπτυξη φέτος στο 3,1%. Για το χρόνο πάντω, ο ΩΣΑ λέει ότι θα έχουμε μια ανάπτυξη 2,5%. Πολύ χαμηλότερη από αυτή που έχει εκτιμήσει το Υπουργείο Οικονομικών στο πρόγραμμα σταθερότητα, δηλαδή στο 4,5%. Ακόμα πιο δυσίωνε όμω είναι εκτιμήσει για τον πληθωρισμό, που λέει ότι φέτο θα φτάσει κατά μέσο όρο για το σύνολο του 2022 το 8,8%. Γιατί λέμε ότι είναι τόσο δυσίωνε, διότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει βάλει τον πύχη στο 5,6%. Πολύ χαμηλότερα δηλαδή, φυσικά τα μεγέθη αυτά είναι πάρα πολύ ψηλά, μιλάμε για τεράστιες ανατιμήσεις σε προϊόντα και σε τρόφιμα και σε καύσιμα. Αυτό προβλέπει ο Σάγκα το 2022. Πάντως λέει ότι μπορούμε του χρόνου να πετύχουμε πρωτογενή πλανάσματα. Είναι από τις πλέον δυσμενείς προβλέψεις. Μάλιστα, Βασίλη Τσεκούρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.